το όνομα του Θεός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνουσε εν ημί, καθάρισε εν ημάς, από πάσης ηλίους και σώσον αγαθέ τα ψυχά σημών. Αμήν. Ευχαριστώ. Καταρχάς να δώσουμε τη συνηθισμένη ευχή που συνήθως δίνουμε. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε. Και καλό αγώνα πνευματικό. Γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα ο χρόνος. Μοιάζει με τον χρόνο που κυλάει και ζουν και τα ζώα που δεν καταλαβαίνουν. Αλλιώς, ο χρόνος και η ζωή είναι ανοημάτιστη, χωρίς να υπάρχει πνευματικός αγώνας. Υπάρχει χρόνος, αδελφές. Αν υπάρχει χρόνος, όπως τον εννοούμε εμείς οι άνθρωποι, υπάρχει. Στην άλλη ζωή, όταν ζεις στον Παράδεισο, είσαι εκτός χρόνου. Δεν σε πιάνει ο χρόνος. Εδώ σε πιάνει σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα. Όχι, άμα σκεφτούν το παρελθόν μας όπως τα μικρά παιδιά, νομίζω ότι έχει περάσει τσακ, σαν να... Με την έννοια αυτή που το λες, και αυτό λέει σταγόνα στον ωκεανό είναι ο χρόνος που κυλάει. Και αυτό με το ζώο. Αλλά άμα είσαι στην κόλαση, τότε ο χρόνος καίει πολύ και δεν περνάει καθόλου. Όπως νιώθει κανείς, άμα είναι άρρωστος. Λες, δεν μου περνάει ο χρόνος. Εκεί ο χρόνος είναι απεραστός. Το καταλαβαίνετε καλά. Στα δύσκολα δεν περνάει με τίποτα. Με κατά τίποτα. Στη χαρά, που πούμε έτσι, κυλάει πολύ γρήγορα. Στην ανθρώπινη χαρά. Στην αιώνια ζωή, εκεί είσαι εκτός χρόνου, ζεις μια αιώνια χαρά. Αφού είσαι αγκαλιά με τον Θεό, πώς θα το κάνω και το πράγμα. Τώρα, μια και το έθιξε στο θέμα, έτσι θα πούμε δύο κουβεντούλες επάνω σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και επειδή ο χρόνος στην αιώνια ζωή είναι άχρονος, οι ψυχές δεν ούτε μικρών ούτε μεγαλών, είναι σε μία ηλικία. Το λέει γραφή αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι, λέει, όλων η ηλικία μία. Χωρίς να μεταβάλλεται καθόλου. Όπως ο Θεός δεν μεταβάλλεται. Είναι αμετάτεπλος και άχρονος, πέρα για πέρα. Λέει την ηλικία του Χριστού, λένε, 33 χρονών, λέει, πώς είναι. Τι? Λένε για την ηλικία του Χριστού. Ναι. Ότι θα είμαστε, λέει, 33 χρονών. 33. Ναι. Έτσι είχα ακούσει, αλλά μου... Είναι μια άποψη. Ο Άγιος Παΐσιος που διαβάζω δεν μιλάει για 33, μιλάει για 12 χρονών. Έχω διαβάσει αρκετές φορές. Λέει, γιατί είδε το πνευματικό του, είδε άλλους που έχουν επέρθει τον κόσμο και λέει, γέροντα πώς, τι ηλικία έχει, λέει, 12 χρονών. Άγγελο, είναι πνεύμα η ψυχή, δηλαδή, αγγελική, και ηλικία 12 χρόνια και διατηρεί τα χαρακτηριστικά που έχει τανέσει στον κόσμο. Ο Παναγόπουλος λέει ότι ο... Παναγόπουλος το έχει πει, θυμάμαι τώρα. Τι, 33 χρονών. Όχι, ότι ο καθένας θα αναστηθεί στην ηλικία που πέθανε. Θα. Θα αναστηθεί στην ηλικία που πέθανε. Το μωρό μωρό και ο Μαθουσάλας Μαθουσάλας. Εγώ το φέρω να σου διαβάσω βέβαια. Το λέει Παΐσιο το. Όχι άλλο τώρα μετά στη Βασιλεία των Ουρανών πώς θα είναι. Δεν μιλάμε πως θα είναι ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών, θα έχει μια ηλικία. Δεν υπάρχει λόγο. Για την Ανάσταση. Για την Ανάσταση. Άρα. Για την Ανάσταση των Νεκρών. Για την Ανάσταση το έμβριο, λέει, έμβριο θα αναστηθεί. Και ο Μαθουσάλας, Μαθουσάλας, στην ηλικία που πέθανε. Στη δεύτερη παρουσία δηλαδή. Στη δεύτερη παρουσία, στην Ανάσταση των Νεκρών. Άμα θα. Δεν το. Άλλο τώρα τι. Δεν το έχω. Στο μετασχηματισμό. Δηλαδή που θα γίνει για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού όσοι είναι να μπουν και για να πάνε στο πρίτο εξώθερο. Κατάλαβα τι λες, ναι. Αλλά δεν... Και άλλη μια άποψη πόψη. Λέει ότι θα διαρκέσει 40 ημέρες. Ποιος? Άποψη είναι για αυτή, δεν είναι πολύ.
Η ανάσταση των νεκρών. Μέχρι να, 40 μέρες. Μέχρι να έρθει ο Χριστός θα διαρκέσει 40 μέρες. Αυτό που ξέρω, που έχω υπόψη μου, είναι όλα ενεργείο οφθαλμού. Άλλο αυτό, εντάξει. Ότι θα γίνει ανάσταση των νεκρών, αυτό θα προετοιμαστεί η Δευτέρα Παρουσία. Τα άλλα που είναι άγνωστα. Εντάξει. Θα πρέπει να λέω τι γνωρίζω και τι δεν γνωρίζω. Και τι μας νοιάζει εμάς. Και τι μας νοιάζει εμάς, λέω, αν θα κρατήσει η ανάσταση των νεκρών μία μέρα ή αν θα κρατήσει 10. Τι μας νοιάζει. Αν θα πάμε στο παράδεισο ή όχι. Όχι. Αν θα πάμε, δεν μας νοιάζει. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι όχι. Αν θα κρατήσει, λέω, παραπάνω η κρίση και όλα αυτά. Κοίταξε να δεις, Βασιλάκη. Γιατί είπε μια ωραία ερώτηση. Έκανε ωραία ερώτηση. Χρόνος υπάρχει. Σίγουρα στην άλλη ζωή ο χρόνος δεν υπάρχει. Με την έννοια της τώρας που έχουμε τώρα, όχι. Όχι, έτσι, μπράβο. Αλλά θα ζεις άχρονο χρόνο. Αυτό πως το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν το πιάνει το ρολόι, δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοια. Λοιπόν. Καλώς τον Παναγιώτη. Καλό να έχετε. Μια φορά το χρόνο ακούω. Πήγες. Ναι, τελείωσε. Μόλις τελείωσε. Καλά, καλά έκανες. Τον πήρα τηλέφωνο λιγάκι τον παπά. Κάτι να του πω. Και γιατί έφυγες και δεν κάθεσαι άλλο. Τώρα που έβαλα την πιταρία μου, τι δεν ήθελα να... Λοιπόν, εμάς πρέπει εδώ. Ήταν κι άλλοι, μπορεί να έρθουν κι άλλοι. Περιμένω. Δεν ξέρω, ήταν κι άλλοι, πιστεύω. Από εδώ. Ναι. Λοιπόν, εμάς πρέπει να συνεχίσουμε ένα μικρό διάλογο, όπως ξεκίνησε. Έχεις διαβάσει τη βιβλία του Αγίου Παϊσίου. Αυτό διαβάζω ένα τελευταίο τώρα. Ποιο από όλα. Αυτό που μου είπες εσύ, ότι έγινε το καινούργιο που έχει βγάλει. Α, το μεγάλο. Ναι, το μεγάλο. Το μεγάλο. Ναι. Το βρήκες. Ναι. Το βρήκες. Ωραίο, δεν είναι πολύ. Ναι, και αυτό είναι πολύ καλή τιμή. Αυτό θέλει αργά. Είναι εγγυημένο αυτό. Είναι καταπληκτικό. Είναι εγγυημένο αυτό το βιβλίο. Δεν είναι, άντε, το εγώ το άκουσα ή το έκανα. Είναι μέσα από τη. Ποιο λες. Το βίο του Αγίου Παϊσίου. Ποιο το έχει γράψει. Η Σουρωτή, το μοναστήρι. Η Σουρωτή. Είναι αυτό το τελευταίο που έχουν βγάλει. Βέβαια αυτό είναι όλα τα παλιά που έχουμε διαβάσει, όλα συμπυκνωμένα. Αλλά και, ναι. Και σε όχι, το καθήκε... μοναστήρι. Όχι το μοναστήρι. Το τελευταίο που λες. Ναι. Το μοναστήρι. Το μοναστήρι το έχει βγάλει. Αυτό που διαβάζει είναι. Ναι, εντάξει. Ακριβώς. Αλλά έχει όλη την λεπτομέρειες. Τα έχει φιλτράρει, ωραία. Και διφραρισμένα και με λεπτομέρειες. Ναι. Λες κάτι που είναι εγγυημένο. Είναι υπέροχο βιβλίο. Αυτά που διάβαζες εσύ και Κώστα. Ε. Που διάβαζες καλοκαίρια που κάναμε έτσι. Ναι. Που ήταν πάλι από τη Σουρωτή. Είχαν γραφτεί πριν το. Κοιμηθεί ο Παϊσίος και μετά. Τη Σουρωτή είναι πριν. Πριν κοιμηθεί. Πριν κοιμηθεί, βέβαια πριν κοιμηθεί. Πριν κοιμηθεί και λίγα, κάτι επιστολές και κάτι τέτοια πράγματα. Τα άλλα. Η πεντάδα εκεί που. Είχαν υποθεί πριν. Ναι, είχαν υποθεί, αλλά δεν είχαν γραφτεί. Γραφτήκαν μετά. Ναι. Τα γράψαν δηλαδή και αυτά μετά, ας πούμε. Ναι, μετά. Οπότε μπορεί να έχει προσθεθεί και εκεί πέρα κάτι. Ναι, έχει. Να έχουν γίνει λάθη δηλαδή και να τα έχουν πει. Όχι λάθη, δεν νομίζω λάθη, είναι πιο. Όχι λάθη. Πιο επιλεκτικά κατά κάποιο τρόπο έτσι, ας πούμε, και πιο ολοκληρωμένα. Επιλεγμένα σε βαθμό που να μην έχουν λάθη. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Και αυτοί που τα έχουν γράψει. Όχι, γιατί κυκλοφορεί μια διαστρέβλωση για τον Πάτερ Παΐσιο. Mm-hmm. Ότι έχει πει ότι μετά το πόλεμο που θα γίνει θα σε τραβάνε με το χέρι, ας πούμε, για να τους πεις για τον Χριστό. Και το ερμηνεύουν κάποιοι νεοτεριστές, αναλαμπιστές. Ναι. Είναι μια πλάνη δηλαδή της εποχής μας. Που περιμένουν την αναλαμπή της Ορθοδοξίας, όχι με την έννοια ότι θα πιστέψουν κάποιοι άνθρωποι και θα βαφτιστούν το 1/3 των Τούρκων και θα γίνουν χριστιανοί, αλλά ότι όλοι θα γίνουν χριστιανοί, ακόμα και ο Πάπας, ακόμα και οι σατανιστές, ακόμα και ο Αντίχριστος. Και θα κάνουμε παγκόσμια κυβέρνηση και βάζουν ότι έτσι το είπε ο Πάτερ Παΐσιος. Όχι, αυτό δεν έχει γραφεί. Έτσι όπως το ανέφερες εσύ τώρα, εγώ σχεδόν γραφεί. Όχι, έτσι το ερμηνεύουν. Και δημιουργείται πλάνη, δηλαδή χειρότερη από. Όχι, εγώ δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Με τέτοια λεπτομέρεια. Έχει πει κάποια πράγματα ο Πάτερ Παΐσιος. Προσωπικά και σε εμάς, μια παρέα που ήμασταν, είπε κάτι το οποίο το βλέπουμε εκ των υστέρων.
Και λέμε ότι ήταν όντως μια προφητεία. Σε μένα προσωπικά, όχι σε μένα, και άλλα. Αλλά δεν κάτουμε. Ποια πολλά. Ένα που είπε για, τους, για τη Ρωσία. Τι είχε. Κάποιο για τη Ρωσία, μας είπε. Ρωσία με βγει. Για την αποκλειστικά για τη Ρωσία. Τι. Κάναμε μια συζήτηση ανοιχτά και μας ανέφερε ότι η Ρωσία θα διαλυθεί και θα γίνει αυτό που έγινε. Δηλαδή τα 10 κράτη που έγιναν. Έτσι. Αυτό το είχε πει. Πριν γίνει αυτό, σε μια παρέα μας που ήμασταν εμείς 10 άτομα, ναι, κάναμε μια συζήτηση, κάτι το ρωτήσαμε και είπε ότι ο Χριστός, ξέρετε, ήταν ξυλουργός. Γιατί τον ρωτήσαμε για την Ρωσία και για κάποια προβλήματα που είχαν αυτή μέρα. Και μπορεί να πάρει, κανένα κατσαβίδι καμιά μέρα και να τους κάνει έναν έναν. Και πώς έγιναν έναν, εμείς τον έγιναν έτσι. Ότι έγιναν ένας-ένας. Δηλαδή, χωριστήκανε άλλος, έτσι. Είναι γραμμάκι στο βιβλίο μου αυτό, το τελευταίο νομίζω. Αυτό μας το έχει πει εμάς. Αυτά έχουν μαζέψει όλα αυτά οι μοναχές. Έχουν κάνει στο βιβλίο μέσα εκεί. Από το είχα συζητήσει με κάποιον ιερομόναχο Χρησιμονόπετρας που κρατούσε και ρωτούσε, παιδιά, εσείς που είχατε πάει, μήπως είχατε κάτι, και το είχαμε αναφέρει. Αλλά δεν έχω διαβάσει, ας πούμε, έχει βγάλει κάποιο βιβλίο. Αλλά έκανε αυτή τη συλλογή των γεγονότων. Ναι, και λέω και αυτό που περνάμε τώρα το γράφουμε. Το βιβλίο το καινούριο θα πιάσουμε πάτο, θα το διαβάσει. Δεν το έχω τελειώσει, έχω διαβάσει πολλά. Θα το βρει εκεί που λέει θα πιάσουμε πάτο. Καλά, και αυτό το είχαμε ακούσει και όλα το λέει και σε. Ναι, αλλά υπάρχει χειρόγραφη επιστολή του 87 πλήκτη τη σημεία των καιρών. Που αναφέρει ότι πίσω από όλο αυτό το σύστημα θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Δεν μιλάει για καμία αναλαμπή, για κανένα πόλεμο, για καμία. Δεν το. Στην αρχή. Είναι μέσα στα βιβλία, σε πολλά βιβλία είναι και ειδικά στο μπλε το πρώτο που είχε βγει. Α, το μπλε, ναι. Αυτό, το μπλε βγήκε μετά την κοίμησή του. Μετά την κοίμησή του, αλλά είναι χειρόγραφη η επιστολή. Με το. Έχει κάποια άλλα τα οποία ήταν λεπτά βιβλία και αυτά ήταν 4-5 με επιστολές και κάποια άλλα και με απαρτήσματα. Θα βγει και άλλο. Που είχαν βγει λίγο πριν. Να. Λίγο πριν και κυκλοφόρησαν. Και κυκλοφόρησαν μετά δηλαδή. Στην ουσία κυκλοφόρησαν στις αρχές μετά την κίνηση του, ας πούμε. Ναι, άλλο λέω εγώ, ότι είχε γράψει με το χέρι του κάποια επιστολή για τη σημεία των καιρών και είναι φωτοτυπημένη και είναι μέσα στο βιβλίο. Και αναφέρει ότι μετά από όλη αυτή την αναμπουμπούλα που γίνεται θα έρθει ο Αντίχριστος και θα προχωρήσει το σφράγγισμα, ας πούμε. Θα έρθει το οικονομικό σύστημα της ακρίβειας της κοινωνίας. Δεν αναφέρει. Δεν αυτή που μου λες εσύ, δεν την θυμάμαι. Ναι, εντάξει, υπόψη για να το ξαναδιαβάσει. Αλλά έχει πει πολλά τέτοια πράγματα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σας. Καλή χρονιά. Καλά είσαστε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Γιατί εγώ. Τι έχουμε, Βασίλη, έχουμε κάτι νέο. Όχι, ζητάμε εδώ. Συνήθιστε. Και αρχίσατε. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Δεν έχουμε ξεφύγει για το θέμα, έτσι δεν είναι. Θα κάνει το θέμα τώρα ο Γιώργος σας ό,τι θέλει. Θα πρέπει να τον πάρεις με το τηλέφωνο, θα πούμε τι γίνεται. Ας πούμε κάτι επίκαιρο, θα πούμε. Δεν είμαστε σήμερα, δεν είναι. Έτσι. Πώς αυτό λοιπόν, να μην αναγνωρίσουμε. Καλά κάνετε κύριε Κώστα. Λοιπόν, αρχίζει να αναπέ... Όχι, κάναμε. Το ξεχάσατε. Ναι. Δεν πειράζει. Όταν κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή και ανέβηκε στο όρο Σινά και του έβαλε στα χέρια τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που πήρε και το όνομά του Μωσαϊκός Νόμος, ο Μωυσής έζησε σε ένα περιβάλλον πάνω στο Σινά εντελώς λαμπρό και θείο που ολόκληρος από το περιβάλλον εκείνο
έλαμψε ο Μωυσής το πρόσωπό του και το σώμα του και δεν απέβαλε τη λαμπρότητα και κάτω που κατέβηκε, ώστε η λάμψη του ήταν τέτοια που οι Εβραίοι που ήσαν κάτω στους πρόποδες και περίμεναν δεν άντεχαν να ταινίσουν το πρόσωπό του και έβαλαν κάλυμα μπροστά τους, γιατί εξέπεμπε ακτινοβολία εκτυφλωτική. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν καμία απολύτως εσωτερική δυνατότητα οι Εβραίοι για να ζήσουν ένα τόσο μεγάλο θείο γεγονός. Για τον Μωυσή ήταν γεγονός ότι το ενεχείρισε, το έβαλε ο Θεός στα χέρια, το θείο μωσαϊκό νόμο. Ξέρετε κάτι, ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους Εβραίους, πολύ μικρό ποσοστό, ήταν δεκτικό και θα είναι δεκτικό και στο μέλλον, πολύ μικρό ποσοστό, αυτής της λαμπρότητας, της θεϊκής. Ένα πολύ μεγάλο μέρος άλλο, ουδέποτε θα δεχτεί τη λάμψη εκείνη. Το γράμμα του νόμου το έδωσε ο Μωυσής. Το πήραν, το διαβάσανε, το διαβάζουνε και παραμένουν στο γράμμα του νόμου. Τι λέει ο μωσαϊκός νόμος. Πέρα από αυτό το πετάνε. Το πετάνε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, εκτός από και άλλη εκδοχή που υπάρχει, ότι το γράμμα, δηλαδή ο νόμος, ο γραπτός μωσαϊκός, σκοτώνει, αποκτήνει λέει. Αντίθετα, το Πνεύμα του Θεού, που για αυτούς είναι άγνωστο, σε εμάς γνωστό, ζωοποιεί, δίνει ζωή, φέρνει αλλαγή, μεταμορφώνει, δυναμώνει και φωτίζει το Πνεύμα του νόμου, του Θείου νόμου. Ο Απόστολος Παύλος, αυτό το γεγονός που αναφέραμε, της ανόδου στο Σινά, της λαμπρότητας που πήρε ο Μωυσής, του νόμου που έλαβε στα χέρια από τον Θεό και την κάθοδο του Μωυσή με τη λάμψη που ετύφλωνε τους Εβραίους, το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, τη δεύτερη προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, με τα εξής χαρακτηριστικά λόγια. Σας προειδέασα, σας έκανα μία αναφορά στο γεγονός έτσι ζωντανή, για να δούμε τώρα πώς το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και να πούμε και γιατί το αναφέρουμε. Εάν είδε η διακονία του θανάτου εν γράμμαση αποτυπωμένη εν λήθης γεννήθη εν δόξη, το ακούμε και σε Απόστολο Κυριακής, λέει, εάν η διακονία του θανάτου, ο Μωυσής σήκωσε τον νόμο, το μωσαϊκό, στα χέρια του, διακόνησε, διακονία λέει εδώ, τη λέει του θανάτου, διότι, να εξηγήσουμε, ακούστε να δείτε κάτι, διαβάζοντας Εβραίοι το μωσαϊκό νόμο, όταν τον ανοίγαν να το διαβάζουν, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, μάθαιναν τι δεν πρέπει να κάνουν. Ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις,
ο ψευδομαρτυρήσεις, τι δεν πρέπει να κάνουν. Πολύ απλά πράγματα. Όμως, γινόταν εφαρμογή σε αυτό. Είχαν δυνατότητα αυτοί που δέχτηκαν τον νόμο να τον εφαρμόσουν. Απλώς, λέει Απόστολος Παύλος, με τον νόμο, ο ίδιος το λέει, μάθαινα ότι υπάρχουν και τα μη. Μη εκείνο, μη το ένα, μη το άλλο. Και ζωντάνεψε μέσα μου αμέσως ένας άλλος κόσμος που εγώ δεν τον ήξερα, ο κόσμος του μη. Θέλετε ένα απλό παράδειγμα? Όσοι δεν ασχολούνται με την Εκκλησία καθόλου, δεν έχουμε διαπιστώσει ότι διατυπώνουν για τον εαυτό τους πολύ εύκολα ότι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι? Εγώ είμαι καλύτερος άνθρωπος, λένε. Δικαιολογημένα, μέχρι ένα σημείο, θα το πούμε το γιατί. Δικαιολογημένα. Γιατί άμα δεν ανοίξεις βιβλίο ή δεν πας στην Εκκλησία για να γνωρίσεις τι ζητάει από σένα ο Θεός, ζεις στον ύπνο του θανάτου. Όλα είναι καλά. Όλα τα κάνεις και είσαι ο καλύτερος άνθρωπος. Αν όμως πλησιάσεις τα θεία, μελετήσεις και ζητήσεις και τη βοήθεια του Θεού, μπορείς, γνωρίζεις το καινούριο, εφαρμόζεις το καινούριο και ζεις επάνω στο καινούριο με τη δύναμη του Θεού, όχι μόνος. Ο νόμος λοιπόν, ο Μωσαϊκός, ήταν νόμος που δόθηκε χωρίς χάρη Θεού, χωρίς καμία χάρη Θεού. Απλώς ήταν γνώση που έπρεπε να ζητούσε εδώ να εφαρμοστεί, που κλέψει, βολεύσει κλπ. Αλλά απουσίαζε η χάρις του Θεού από μέσα από εκείνο τον νόμο. Ήταν όπως της πολιτείας νόμος. Ποιος μας το λέει αυτό τώρα, ότι απουσίαζε η χάρις? Να το λέει και το δει από τότε. Να σου το πω, να το καταλάβεις αμέσως. Να το καταλάβω κι εγώ, ναι. Ναι. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, καθαρά, έχω και ερμηνεία εδώ πέρα, λέγει το γράμμα αποκτήνει, και γράμμα εδώ είναι ο νόμος, διαβάζει ερμηνεία, λέει, γιατί ο γραπτός νόμος, η λέξη γράμμα, καταδικάζει σε θάνατο. Έλεγαν μη σκοτώσεις, γιατί άμα σκοτώσεις θα σε σκοτώσουμε, λέγανε, ο δόντας αντιοδόντος. Και βάζανε, γιατί το θα σε σκοτώσουμε, άμα σκοτώσεις, για να φοβηθεί να μην σκοτώσει. Δεν είχα άρθει εδώ μέσα, το κατάλαβες τώρα. Ναι. Πολύ απλά. Γι' αυτό λέει, οδόνταντι, οδόντος. Φόβιζε, με φόβο επέβαλε την εφαρμογή του νόμου. Όχι με χάρη Θεού. Τώρα εδώ, λες, και λέει παρακάτω, το δε πνεύμα, και εδώ εννοεί η πνευματική ζωή μέσα στον Χριστό, ζωοποιεί, δίνει, χαρίζει ζωή. Νομίζω ότι καταλάβαμε καλά. Κοιτάξτε τι κάτι, και λέει αυτός ο νόμος που δεν είχε καμία δυνατότητα επάνω, στο Μωυσή που δόθηκε, πήρε και λάμψη μαζί. Βέβαια, αφού ήταν χώρος θεϊκός, έγινε λαμπρός. Αυτό συμβαίνει σε εμάς όταν μελετάμε το Θείο Νόμο, αλλά και τον εφαρμόζουμε με τη χάρη του Θεού. Χωρίς εφαρμογή του νόμου, απλώς και μόνο γνωρίζουμε τον νόμο όπως οι Εβραίοι. Με εφαρμογή, ζητώντας τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, που λέει ότι δεν μπορείτε, βοηθάω εγώ να το κάνετε. Αυτό που φαίνεται αδύνατο σε εσάς, έτσι δεν λέει. Βοηθάω να το κάνετε εγώ. Τα δύνατα παρατρόπης, δυνατά παρά το Θεό. Έτσι λέει. Εμείς οι χριστιανοί, που έχουμε λάθη, νόμος είναι αυτός, καινή διαθήκη, όχι παλαιά διαθήκη, νόμος ο ένας, νόμος και ο άλλος, λέει, καινούρια είναι η διαθήκη αυτή που έχουμε στα χέρια μας.
αυτό η Καινή Διαθήκη έχει το όνομα Καινή Καινούρια, το ξέρετε πολύ καλά, παραλάβουμε, γιατί κάνει καινούριο τον άνθρωπο. Τον ανακαινίζει, τον ανανεώνει, τον αναγεννάει. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Μας προτείνει η Καινή Διαθήκη μία εντολή. Ο λόγος, ο γραπτός, η εντολή που μας λέει, μοιάζει, λέει, με το αυγό. Όταν το διαβάζεις, το κέλυφος απ' έξω. Για να καταλάβεις, το αυγό πρέπει να φας το μέσα. Δεν είναι το κέλυφος, το τσόβλι, αλλά είναι το μέσα. Και λες, είναι φρέσκο, είναι ωραίο, είναι εύγευστο, είναι δυναμωτικό. Το ίδιο ισχύει και για τις εντολές του Θεού. Εφαρμόζεις και καταλαβαίνεις όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Δεν εφαρμόζεις, απλώς παραμένεις στο γράμμα του νόμου στους Εβραίους. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε κατανοητός. Δεν δίνεται να δείτε, δεν μπορεί να δείτε πώς κανείς συμβουλή ή γνώμη στον άλλον με απλή γνώση του Θείου νόμου. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, σε κατανοεί ο άλλος ότι εσύ δεν το ζήσεις, το καταλαβαίνεις αυτό που λες. Πρέπει να περάσεις από πάνω να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Την Παλαιά Διαθήκη πρέπει να διαβάζουμε σαν ιστορικό γεγονός ή έχουν κάποια ωφέλεια? Με δίπλα την Καινή Διαθήκη έχει ωφέλεια. Έχει ωφέλεια. Παράδειγμα, θα πάνε να το καταλάβουμε. Άμα την εφαρμόσεις έχει ωφέλεια. Ού, βέβαια. Και να την διαβάσεις και να μην κάνεις. Αφού την Καινή Διαθήκη, γιατί θα μου την πάρει. Και το ένα και το άλλο, το ίδιο. Δηλαδή, καταντάς το ίδιο με εκείνο που τις Παλαιές Διαθήκες που κάνανε οι Εβραίοι που το διαβάζει και το καταλαβαίνει, άμα δεν εφαρμόζεις. Αυτό ισχύει. Άμα το εφαρμόζεις, σου δίνει φτερά. Το καταλαβαίνεις. Λέει, θα πάω πάλι στον Άγιο Παΐσιο, όπως έλεγε, όπως γράφει στα βιβλία του μέσα, γράφει ότι γέροντα, γιατί αισθανόμουν, το διάβασα τώρα πριν έρθω εδώ πέρα, όχι, λίγο σήμερα δηλαδή, γιατί αισθάνομαι σκύρτημα μερικές φορές, γιατί μέσα σου κυκλοφορεί το Θείο Πνεύμα Θεός του. Το ζούσε η κοπέλα και λέει, μάλιστα της είπε, μια ευχή της έδωσε, εύχομαι το ίδιο σκύρτημα να νιώσει και εκεί πάνω που θα πας μεθαύριο, σου λέει, στη Βασιλεία του Θεού. Ζει ο χριστιανός. Δεν τον αφήνει ο Θεός άμυρο. Σε καμία περίπτωση. Στο διάβα της ζωής, όλοι μας σαν χριστιανοί, σαν οικογενειάρχες, σαν παππούδες εμείς οι μεγαλύτεροι κλπ. Καταλαβαίνουμε στην πράξη ορισμένα από αυτά, τα βιώνει η ψυχή. Τα βιώνει. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος γράφει το εξής. Δεν θέλω στους Κορινθίους, δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, λέει να σας δώσω συστάσεις για τον εαυτό μου, ποιος είμαι. Ή θα μου δώσετε εσείς συστάσεις για τον εαυτό σας. Ένα πράγμα γνωρίζω πολύ καλά, ότι εσείς οι Κορινθοί είστε η επιστολή που έχω γράψει εγώ. Εσείς, ο καθένας σας, είστε επιστολή, στην επιστολή γράφουμε, που έχω γράψει εγώ την επιστολή αυτή. Τι εννοούσε? Και λέει μάλιστα όχι μόνο γραμμένη από μένα, που τη διαβάζει γινοσκομένη, που τη διαβάζει και αναγινοσκομένη και την καταλαβαίνει καλά ο άλλος. Παραδείγματος χάρη, βλέπανε τον Απόστολο Παύλο τότε και μόνο η εμφάνισή του έδειχνε ότι είναι θείο πρόσωπο. Και ο λόγος του γινόταν άμεσα αποδεκτός. Άμεσα αποδεκτός. Πριν ξεκινήσει μίλαγε το είναι του ολόκληρο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό ακριβώς εννοώ και για σας όταν λέω είστε επιστολή μου που σας έχω γράψει εγώ.
Αυτά που νιώθει ο κόσμος για μένα, τα νιώθω και εγώ για εσάς και καταλαβαίνω ότι είστε εσείς εγώ. Ο καθένας μας λοιπόν είμαστε επιστολή του Ιησού, επιστολή του Ιησού Χριστού, που την έγραψε ο ίδιος ο Κύριος μας. Το πώς και γιατί δεν χρειάζεται συζήτηση. Από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε και μπήκαμε στα νερά του Ιορδάνη που λέγεται Θεία Κολυμβήθρα και πήραμε Πνεύμα Άγιο, από εκεί πέρα γράφεται από τον Κύριο μέσα μας επιστολή. Λοιπόν, τι έκανες, πού πας? Λοιπόν, συγγνώμη που σας πω ότι... Τι είναι αυτό, άρα... διάφεσαι αυτό. Καλά. Η επιστολή που την έχει γράψει ο ίδιος ο Κύριος. Και πρέπει να φαίνεται μέσα από την επιστολή αυτή που λέγεται Κώστας, Γιάννης, Θανάσης, δεν ξέρω τι, ότι επαναλαμβάνεται η ζωή του Χριστού. Και διαβάζεται καθαρά από αυτούς που είναι απέναντί μας. Και επειδή αυτός ο θησαυρός που έχουμε λάβει από ψηλά, Πνεύμα Άγιο, όλοι μας, είναι μέσα μας, είναι μέσα μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί ο καθένας μας είναι και ναός του Θεού, ο καθένας μας, ναός του Αγίου Πνεύματος. Και το Πνεύμα του Κυρίου κατοικεί μέσα μας, οικίαν ημίν. Και θα μείνω μέσα σας και θα περπατήσω μαζί σας και θα συζητήσω μαζί σας, γράφει η Αγία Γραφή, λέει ο Κύριος. Και έτσι είναι. Θα πρέπει, κάποιος έκανε νήξη προηγουμένως, για τον χρόνο, αν υπάρχει χρόνος. Για ένα χριστιανό, ο χρόνος ετούτος είναι συνδεδεμένος με τον άλλο χρόνο, που στην ουσία είναι ζωή, όπως λέει ένα τροπάριο, ατελεύτητος. Ζωή χωρίς τέλος. Δεν υπάρχει ζωή. Τα γεγονότα που κυλάνε στη ζωή αυτή, όπως και εμείς, διαβαίνουμε τη ζωή, την περνάμε, την προχωράμε, είναι εν χρόνο γεγονότα που κυλάνε μέσα στον χρόνο. Εξαρτάται όμως, εξαρτάται πάρα πολύ, αυτή η ζωή και τα γεγονότα που ζούμε, όλα τα γεγονότα που ζούμε, αν θα νοηματίζονται, αν παίρνουν νόημα από την άχρονη ζωή. Δηλαδή, από το Θεό που είναι άχρονος, από τον Κύριο που είναι άχρονος. Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν μετά τον Χριστό αμέσως σαν ανάστημα, λέγει χαρακτηριστικά, για να το καταλάβουμε εμείς, δεν το λέει για τον εαυτό του, όταν γράφει την επιστολή μέσα και λέει «Ζω δε ουκέτι εγώ», δεν ζω πια, ζούσε στον κόσμο τότε που το έγραφε και το γράφει, δεν ζω εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός, ζει μέσα μου ο Χριστός. Γιατί το γράφει και γιατί το διαβάζουμε και γιατί το ακούμε και τι το κάνουμε? Για να καταλάβουμε το γράφει,
ότι ό,τι κάνει ο Απόστολος Παύλος, ότι έκανε και ότι γράφει, είναι, έχει διαχρονική αξία. Δηλαδή, μέσα στους αιώνας η αξία είναι ίδια και βιώνεται όπως το βίωνε ο Απόστολος Παύλος τον Κύριο. Από κάθε ψυχή ανθρώπου, εφόσον λαχταράει για Θεό. Εφόσον λαχταράει για Θεό. Διαφορετικά, είναι «ον» που δεν έχει νόημα, άλογο «ον» ο άνθρωπος όταν ζει χωρίς Χριστό, που δεν έχει νόημα στη ζωή αυτή. Μια μέρα, Κυριακή ήτανε, μάλλον, καθόμαστε στην αίθουσα εδώ της Παναγίας, με δικό κέντρο. Ήτανε ο αρχιμαντρίτης, της Μητροπόλεως, πώς το λέμε, μετά το Δεσπότη. Πρωτοσύγγελος. Πρωτοσύγγελος. Πρωτοσύγγελος, έτσι πράγμα. Ψάχνω να βρω το αξίωμα, ψάχνω να βρω. Και όπως καθόμαστε, ήταν έτσι μέρες χρονιάρες ήταν, λένε, με βάση είμαι 30 ετών, 40, 50, 30, άντα, 40, άντα, 50, ίντα, 60, ίντα, 70 τελειώνει σε ίντα, τελειώνω δηλαδή. Μετά λέει 80, όντα, και λέει, αρχίζουμε λέει από τα άντα, 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 πάμε στα ίντα, 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 πάμε στα όντα και μετά στα μη όντα. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, πας στα μη όντα. Καταλάβατε. Το είπε χάρη το λόγο. Εκεί κοντεύουμε να φτάσουμε. Λέει, αλλά οργανικά, οργανικά, εγώ το είπα αυτό το πράγμα για τον εξής λόγο. Εάν δεν πιστεύεις, πας στα μη όντα. Αν πιστεύεις, είσαι στα όντα. Και μάλιστα στα λογικά όντα, όχι στα άλογα όντα. Λοιπόν, ας προσέχουμε να δίνουμε ρεύμα στη ζωή μας. Χαρτολογήσαμε, αλλά χρειάζεται και αυτό. Λέει ο αδερφός ο Παναγιώτης, για μας, ίσως και για τον κύριο του αδερφό του Σταμάτη, ότι εμείς πάμε λέει για τα μη όντα, είπαμε λέει τώρα. Λοιπόν, μη όντα, οργανικά, σωματικά δηλαδή. Όντα όμως, πραγματικά, εφόσον ζεις στην αγκαλιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και επειδή, να δούμε εδώ, Απόστολος Παύλος τι λέει για τα μη όντα, που συζητάμε τώρα, συζητάμε για τον χρόνο και για τα μη όντα. Να το δούμε λιγάκι, να το καταλάβουμε για να βαδίζουμε σωστά στη ζωή μας. Είδαμε γάρ, είδαμε, γνωρίζουμε, σημαίνει, ότι εάν η επίγεια, η επίγειος λέει εδώ, οικία, το επίγειο σπίτι, το επίγειο σπίτι, όχι αυτό, όχι αυτό εδώ, αυτό, είναι επίγειο σπίτι, το σώμα του ανθρώπου. Καλώ ήταν, καλή χρονιά. Λοιπόν, ευλογημένα. Λοιπόν, κάτσε. Λέει, ξέρουμε, επαναλαμβάνω, πολύ καλά, ότι εάν το σπίτι αυτό, το επίγειο, καταληθεί, σημαίνει καταληθεί, διαλυθεί. Οικοδομήν εκ Θεού έχουμε. Έχουμε άλλη οικοδομή ψηλά από το Θεό. Άλλη οικοδομή. Για αυτό μιλάει, το ονομάζει σπίτι. Το άλλο που μας περιμένει είναι η οικοδομή που την έχει χτίσει, οικοδομήσει εκ Θεού ο Θεός ο ίδιος. Οικία αναχειροποίητον. Οικοδομή, σπίτι
που δεν το έχει φτιάξει χέρι Θεού, αχειροποίητο. Όχι χέρι Θεού. Ε? Χέρι ανθρώπου, όχι χέρι Θεού. Εκ Θεού. Α, εκ Θεού είπε. Ναι, λέω, εδώ τώρα το σπίτι αυτό θα διαλυθεί, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε, λέει, οικοδομή άλλη, αιώνια ψηλά, εκ Θεού, αχειροποίητο, που δεν το έχει φτιάξει χέρι ανθρώπινο. Και συμπληρώνει παρακάτω και λέει, όσο και αν υποστεί ζημιές η οικία αυτή, το σπίτι αυτό που έχουμε τώρα από το Θεό, και όσο αναστενάξουμε από τα βάσανα της ζωής, γιατί ο Απόστολος Παύλος είχε βάσανα, το οικητήριον ημών, το ίδιο πράγμα που λέει οικία, οικοδομή από ψηλά, το ονομάζει οικητήριο τώρα, λέει αυτή η κατοικία, το εξ ουρανού που από ψηλά θα μας, που είναι στον ουρανό, θα το φορέσουμε, βγάζουμε τούτο και μας έχει άλλο φόρεμα. Θα επενδυθούμε, επενδύσαστε. Και στο βάψιμο λέμε, όσοι Χριστόν εβαπτίσετε, ενεδύσατε. Χριστός, Χριστόν ενεδύσαστε. Αυτό το σπίτι θα μας φορέσει ο καλός Κύριος, όταν εμείς φύγουμε από τον κόσμο. Δεν φεύγουμε, δεν χανόμαστε. Άλλωστε, ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι η ψυχή, το είπαμε και προηγουμένως, του ανθρώπου είναι θείον προϊόν, απόρρια εκ Θεού, δηλαδή φύτρα θεϊκή, να το πούμε έτσι, και στην ανακατεύθυνση θα πάει πάλι. Δεν έχει τέλος, όπως και ο πατέρας μας και ο Υιός του Πνεύμα δεν έχουν τέλος. Αυτή είναι η καταγωγή μας. Όσοι θέλουμε το καταλαβαίνουμε και έχουμε χαρά για αυτή την υψηλή καταγωγή. Και ξέρουμε πολύ καλά, γράφει ο Απόστολος Παύλος, όταν καταποθεί, όταν δηλαδή ρουφηχτεί, το καταποθεί, το θνητό σώμα, αυτό που έχει σήμερα την κάθε ψυχή, την κλίνει μέσα του, όταν καταποθεί, όταν δηλαδή διαλυθεί, με άλλα λόγια, να το πούμε έτσι, θα μας δώσει άλλο από ψηλά ο Κύριος. Γιατί έχουμε αρεβωνιαστεί, λέει, με τον Κύριο. Έχουμε αρεβωνιαστεί. Θυμόσαστε τι έκανε ο πατέρας το παιδί του, τον άσωτο που είχε φύγει. Τον άσωτο γιο, που γύρισε πεταμένος. Δαχτυλί του φόρεσε. Βάτου, λέει, δαχτυλίδι, λέει. Δείγμα, λέει, του αραβόνος. Δεν λέει ο Κύριος. Δεν το λέει ο Κύριος έτσι εκεί και ως έτυχε. Όταν, λέει, βαπτίζεται το παιδί, γίνεται ο αραβόνας μετά για πνεύμα. Το αναφέρει ο ιερέας σε μια ευχή μέσα. Γίνεται αραβόνας. Το δαχτυλίδι που λέμε τώρα εμείς εδώ πέρα. Ακριβώς, λέει, γράφει εδώ, από το Θεό έχει φτιάξει το σπίτι, λέει, ο οποίος Θεός είναι ο δούς ημίν τον αραβόνα. Ο Θεός μας έδωσε, λέει, τον αραβόνα. Και περιμένουμε να γίνουν οι γάμοι. Άλλη πάλι δασκαλία του Κύριου, λέει, έκαμε, λέει, ένας Κύριος τους γάμους στο παιδί του. Παραβολή δεν το λέει. Λοιπόν, εκεί που είμαστε και κλειμένοι στους γάμους, εκεί θα γίνουν οι γάμοι. Δεν γίνεται εδώ οι γάμοι, εδώ ο αραβόνας. Ο κάθε ένας εδώ πέρα εργάζεται, φοράει το δαχτυλίδι του αραβόνα με τη βάπτιση και περιμένει να γίνει ο γάμος στον ουρανό με τον νηφίο Χριστό. Ιδού ο νηφίος έρχεται, λέει η Εκκλησία. Το λέει γιατί ακριβώς ζούμε περίοδο αραβόνας σε αυτήν την περίοδο. Και περιμένουμε να έρθει ο νηφίος να νηφευτεί η νύφη ψυχή τον νηφίο Χριστό. Αυτά γίνονται από εμάς, τελούνται εν χρόνο για να τα ζήσουμε και αχρόνος. Και αχρόνος στην άλλη ζωή. Εκτός χρόνου δηλαδή.
Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, να δείξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προθυμία σε έργα που να φανερώνουν ότι η επιθυμία μας είναι να φορέσουμε εκείνη την οικία και όχι την εδώ πέρα. Να δείξουμε ότι ζητάμε να αντιθούμε τον ουρανό βγάζοντας αυτή τη στολή που φοράμε τώρα. Αυτό να φαίνεται στη ζωή μας, λέει. Θα το διαβάσω, το καταλάβετε. Διό και φιλοτιμούμεθα, δείχνουμε φιλοτιμία, είτε ενδημούντες, είτε ενδημούντες, είτε είμαστε σε αυτό το δήμο που λέγεται γη, με τους ανθρώπους και φοράμε το σάρκινο σώμα, είτε εκδημούντες, είτε φεύγοντας από το δήμο αυτό που λέγεται γη, ευάρεστοι είναι το Θεό, να είμαστε πάντοτε ευάρεστοι στο Θεό, να γινόμαστε δεκτά ευχαρίστως από τον Θεό. Και να το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι. Τους γαρπάντας ημάς, γιατί όλοι εμείς, να είμαστε, επαναλαμβάνω, είτε είμαστε στη ζωή με το σώμα, είτε φύγουμε τη ζωή και φύγει το σώμα, εκδημούντας, να φαίνεται ότι εμείς ζούμε τη ζωή του Ιησού Χριστού και ότι πάντασι μας, όλοι εμείς, φανερωθήν εδί, θα φανερωθούμε μπροστά, το λέει εδώ, έχαστος έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Προηγουμένως κάναμε συζήτηση για τη Δευτέρα Παρουσία, νομίζω εδώ πέρα, προηγουμένως. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Τότε είναι η πληρωμή, η τελική, Βασίλη, έτσι είναι. Δευτέρα Παρουσία. Τώρα τα φύγουμε από τον κόσμο, τώρα, και πάμε στην αγκαλιά του Θεού. Η πληρωμή θα είναι όχι ολόκληρη, ένα μέρος της πληρωμής. Μετά θα είναι και με το σώμα. Μετά θα είναι και με το σώμα, ολοκληρωτική. Σώματι και πνεύματι. Και τα δυο μας. Αφού λέει Ανάσταση νεκρών περιμένουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η ζωή που γυλάει μέσα στον χρόνο τούτο, όλα τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα και οι μήνες και οι ώρες και τα έτη δεν χάνονται. Αφού λέει θα καταποθεί, δηλαδή θα ρουφηχτεί τούτο εδώ από το αιώνιο. Άρα ο χρόνος που μας έχει χρεώσει ο Κύριος θα πάει στον άλλο χρόνο, την αιωνιότητα, θα ανταμώσει με αυτή την αιωνιότητα, χωρίς να κυλήξει. Ένθα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στελαγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Αυτά όταν βιώνονται στην Εκκλησία, έχουν το μεγάλο χάρισμά τους να σκυρτάει η ψυχή. Άμα δεν βιώνονται, πας και ηλεκτρίζεσαι και λες, μωρέ με αυτά θα ασχολούμαι τώρα. Έτσι είναι, πώς το κάνουμε δηλαδή. Ό,τι δεν ζεις δεν καταλαβαίνεις. Σου φαίνονται άλλη ξένη γλώσσα. Από άλλο κόσμο η γλώσσα αυτή, άγνωστο στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Σήμερα γιορτάζουμε ένα πολύ μεγάλο Άγιο. Τον Άγιο Θεοδόσιο το Κοινοβιάρχη. Κοινοβιάρχης σημαίνει αρχηγός άρχων κοινοβίου μοναστηριού που το κυβερνάει. Όντως ήταν με 415 μοναχούς του μοναστηρίου του. Θεία Βουλή, με Θεϊκή Βουλή, οδηγήθηκε εκεί που έκανε το μοναστήρι του. Θα τον αναφέρω για τον εξής λόγο να καταλάβουμε. Από την ημέρα που κατάλαβε αυτό το παιδί που ήτανε, εξήρθε εις αναζήτηση. Βγήκε για αναζήτηση του Θεού.
να γνωρίζουμε ένα πράγμα, ότι ο Θεός μιλάει ο ίδιος με άνθρωπο σε εμάς. Γιατί δεν αντέχουμε να δούμε το Θεό να μας μιλήσει ο ίδιος. Με άνθρωπο. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Το είπαμε τότε που είπε στον Απόστολο Παύλο, πήγαινε να βρεις τον Ανανία να σου πει τι θα πιστέψεις. Το ίδιο και στον Άγιο εδώ. Για να γνωρίσει αυτό που ζητούσε, τον έστειλε να βρει έναν λογκίνο ονόματι ιερωμένο, να τον μάθει πώς θα πολιτεύεται, πώς θα ζει τη ζωή του Χριστού που είναι γεμάτη παγίδες. Είναι γεμάτη παγίδες. Όποιος δεν περνάει μέσα από αυτά, από αυτές τις παγίδες, έστω εμείς ελάχιστες, δεν ζει Χριστό. Δεν ζει Χριστό, τελείωσε. Είναι χωρίς Χριστό. Και μη λέει, γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ότι αυτός που θα σε ενοχλήσει, ότι είναι αυτός που τον αδικεί. Δηλαδή, αν με ενοχλεί εμένα ο τάδε, που κάνει κακό παραδείγματος χάρη, με αδικεί, δεν είναι αυτός που φταίει. Είναι αυτός που του χρωστά ευγνωμοσύνη. Είναι αυτός που του χρωστά ευγνωμοσύνη. Και για να την ξεπληρώσω την ευγνωμοσύνη, πρέπει να πω, Κύριε, κάν το παιδί δικό σου. Και να το νιώθω εκείνο που θα το ζητήσω. Όχι απλώς έτσι για να νομίζω ότι κάνω έργο καλό, αλλά να το νιώθω. Με ενόχλησε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησότε μου. Είναι πλάσμα σου, δεν καταλαβαίνει, δεν με αδικεί, μου δίνει αφορμή να σου μιλήσω. Άρα είναι του χρωστά γνωσύνη. Μου δίνει αφορμή να σου μιλήσω, Κύριε. Εμείς αμέσως παίρνουμε το ξύλο στο χέρι, να το κυνηγήσουμε. Δεν είναι αυτός, δεν αυτό έτσι. Το επαναλαμβάνω μια φορά. Μέσα στη ζωή μας, στο χρόνο της ζωής μας, πιο πολλές φορές πατάμε τις παγίδες και λίγες φορές είναι που θα έχουμε νιώσει ζωή άνετη. Πολύ ελάχιστες φορές. Γιατί λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Αντώνης, που θα γιορτάσουμε μεθαύριο, μετά από μερικές μέρες, ουδής απείραστος δύναται εις ερθήν εις τη βασιλεία των ουρανών. Κανένας άνθρωπος που δεν έχει πειραχθεί από τον πειρασμό ή από άνθρωπο που έχει βάλει πειρασμός, δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι ο Άγιος που γιορτάζει σήμερα, Θεοδόσιος, πήγε και βρήκε τον Άγιο Λογκίνο και τον έμαθε να αντιμετωπίζει τις παγίδες. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους. Και μάλιστα και από βιβλία που μας μαθαίνουν πώς να πολεμάμε τον πειρασμό. Γιατί είναι γραμμένα από έμπειρους ανθρώπους που έχουν ζήσει τα πνευματικά. Έφτασε με τη βοήθεια του γέροντα να γίνει ο κοινοβιάρχης. Με τη βοήθεια του γέροντά του να γίνει το λογκίνο που αναφέρουμε, ο κοινοβιάρχης. Είναι αναγκαίος δίπλωμας ο πνευματικός. Το επαναλαμβάνω μια φορά, χωρίς αυτόν δεν γίνεται. Και θα το πω άλλη μια φορά, ακούστε να δείτε, θα μιλήσω με βάση τον εαυτό μου. Με πείραξε κάποιος, δεν θα κάνω τον Άγιο, με κουνάει για τα καλά. Άμα με πειράξει, με κουνάει. Μόνο αν ήμουν απαθής, δεν θα κουνιόμουν. Απαθής είναι οι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος είναι απαθής. Λοιπόν, επειδή μας κουνάει για τα καλά ο άλλος, με τον πειρασμό του, εμείς θα το βουλώσουμε. Θα κουνηθούμε εσωτερικά, θα βγουν τα κύματα έξω, θα κάνουμε μια προσευχούλα, να φύγει ο πειρασμός, για να πάρει μάθημα και εκείνος, άμα δεν μιλήσουμε.
το γράφει ο Παΐσιος. Αν μιλήσουμε κι εμείς και αυτός που μας ενοχλεί και εμείς που απαντήσαμε, γινόμαστε σμπαράλια, λέει. Δεν τελειώνουμε σε ένα χώρο και μετά. Τι γίνεται. Ενώ αν υπομείνουμε και κάνουμε προσευχή μας στη συνέχεια, λέει, έρχεται και σε χαϊδεύει, σε χαϊδεύει, το λέει, η χάρις του Θεού. Και μέσα σου καταλαβαίνεις μια αγαλίαση, λέει. Άμα έστω κουνήθηκες, αλλά μετά από το κούνημα έρχεται η χάρις του Θεού και σου λέει, αφού υπέμενες αυτό και δεν μίλησες, σαν τον Κύριο που λέει, ο δε Ιησούς εσύ όπα, μπροστά στον Πιλάτο που το κατηγορούσε, μετά έρχεται η χάρις του Θεού. Και μετά παίρνεις τη δύναμη να πεις, Κύριε, δεν το έκανε μόνος του. Όχι, τον έβαλε ο πειρασμός και το έκανε. Γιατί άμα ήξερε ότι αυτό που έκανε είναι κακό και έβλαψε τον εαυτό του, που το καταλαβαίνει μετά, αν το καταλάβαινε, δεν θα το έκανε, Κύριε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, φώτισε τον να το καταλάβει. Θα κομίσει, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που ζει τη ζωή του Χριστού, θα παρουσιαστεί, λέει, πρώτου βήματος του Χριστού, για να κομίσει, για να εισπράξει, να εισπράξει. Εκεί πάμε για να πάρουμε, Κύριε, στα μάτια. Για να εισπράξουμε, λέει. Και εκεί εισπράξει, λέει. Δεν πας χωρίς εισπράξει. Είναι η πληρωμή αυτή. Λέει, λοιπόν. Για να εισπράξει πρέπει να έχεις δουλέψει, όμως. Πώς θα γίνει. Χωρίς... Έτσι είναι. Χωρίς να έχεις δουλέψει. Ναι. Χωρίς να δουλεύεις δεν γίνεται. Είπε σήμερα, νομίζω, κάπου το είπε ο πατήρ, πες τον, Σοφοκλής, ο μη εργαζόμενος. Θεμιστοκλής. Ναι, ο πατήρ Θεμιστοκλής είπε για τον πατέρα Παΐσιο και λέει, του πήγανε οι τεμπέλιδες εκεί πέρα να δουλέψει, λέει, και άκουσα και εγώ μερικά, λέει, Απόστολος Παύλος, εκείνος που δεν εργάζεται, δεν θα κάνει μάμου, δεν θα φάει. Δεν ήταν ανάγκη μας το πει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, σωστό είναι αυτό το πράγμα. Και εδώ το λέμε εξ αφορμής του ότι μπροστά στο βήμα του Χριστού θα πάμε και θα εισπράξει, θα κομίσει ο καθένας όσα έπραξε, λέει. Το λέει εδώ. Α, έπραξε. Όσα έπραξε. 10, 20%, 20%, 30%, 30%. Γι' αυτό αναφέρει την παραβολή με τα τάλαντα. Και λέει άλλος, του δώσε ένα, το άφησε ένα, άλλος του δώσε 5, τα έκανε 10, τα άλλος του δώσε 30, τα έκανε 60, τα 50, τα έκανε 100, τα τάλαντα. Ανάλογα με το τι έπραξε. Αυτά πάνε κατά αναλογία με τη δυνατότητα που έχει ο καθένας. Όχι, άντε, και που σημαίνει πιο απλά, δηλαδή αν εγώ έχω δύναμη να κάνω 10 έργα... Με την προσπάθεια, πιστεύω, και όχι με τη δυνατότητα, με την προσπάθεια που κάνει. Ναι, με την προσπάθεια. Όχι με τη δυνατότητα. Αυτό σημαίνει αυτό. Δυνατότητα εμείς δεν έχουμε χωρίς εδώ, αλλά χρειάζεται η διαρκής προσπάθεια. Α, όταν προσπαθείς και αμείβεσαι. Ναι. Αυτό σημαίνει απλά ότι έφτασε ο Άγιος Αντώνιος σε ένα μεγαλειώδες ύψος. Εγώ που είμαι στον κόσμο μέσα πήρα τα 5, τα έκανα 10, αυτό έκανε 100%. Θα πληρωθώ το ίδιο. Το ίδιο, δεν υπάρχει διαφορά στην αμοιβή. Αρκεί να είμαι στα ποσοστά που μου δώσει ο Θεός μέσα. Δεν υπάρχει στον Κύριο αδικία. Γιατί τι λέει παραπέρα. Ήξερα ότι είσαι άδικος, λέει, και το έκρυψα το λέει τον ατάλαντο, του λέει. Στην παραγωγή ο Κύριος. Άδικος ο Κύριος. Κάντε δύο βρε άνθρωπο, εντάξει. Στο τέλος, δείξε καλή προαίρεση. Που, και αυτή είπε τους ανθρώπους η προαίρεση. Λοιπόν, για να κλείνουμε το θέμα μας, όλα όσα ζούμε στη ζωή αυτή από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι σήμερα ονομάζονται γεγονότα της ζωής. Γεγονότα της ζωής που γίνονται εν χρόνο. Για να δώσουμε εμείς στα γεγονότα αυτά το όνομα του Χριστού, να γίνουν άχρονα και αιώνια. Άχρονα και αιώνια. Εύχομαι ευλογημένη να είναι η χρονιά, να μας φωτίσει ο Θεός και όταν έρθει η στιγμή
να συμβεί αυτό που λέει η Εκκλησία μας, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Θα είναι αμήν, χριστιανά τα τέλη. Θέλει να πει κανείς κάτι, ευχαρίστως, διαφορετικά. Να ρωτήσω, να ρωτήσω. Είπατε ότι ο χρόνος της ζωής εδώ θα απολευθηθεί με τον χρόνο της αιωνιότητας. Ναι. Δηλαδή, όταν γίνει η Θεία Παρουσία, θα θυμόμαστε και τα χρόνια της, ζωής που κάναμε εδώ πέρα, τα βάσανα και αυτά που τραβήξαμε. Λοιπόν, θέλει να απαντήσει κανείς. Μπορείτε να απαντήσετε. Είναι ελεύθερο. Άμα θυμόμαστε τα βάσανα, δεν είναι παράδεισος. Γι' αυτό λέω και εγώ, δεν πρέπει να. Άλλο η συνέχεια και άλλο το να. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό, ο χρόνος υπάρχει. Αυτός, θεωρητικά. Πρόσεξε. Αυτό ισχύει που είπαμε τώρα. Γιατί είπα προηγουμένως, κάπου ανέφερα και είπα ότι δεν θα ακουστεί πόνο σου, λύπη, στεναγμό. Αυτά γιοκ δεν τα θυμόμαστε. Αν είμαστε με τον Χριστό. Αλλά αν εδώ ζούμε την άλλη ζωή μη Χριστού, χωρίς Χριστό, όλα τα βάσανα τα θυμόμαστε. Θα το κουβεντήσουμε εκεί πάνω. Μαζί μας. Στην παραβολή όμως του πλούσιου, ναι? Που έλεγε τον Λάζαρο, στείλει τον Α, τι? Τα θυμόταν τι του είχε κάνει. Ποιος? Ο πλούσιος. Ο πλούσιος βέβαια, ο πλήτας στην κόλαση. Τα τραβούσε εκεί πέρα τα. Ναι, τα ζούσε μαρτύριο και αστείο. Μηδέν σε σκήνα που ζούσε εδώ πέρα. Θυμόταν τι του είχε κάνει το Λάζαρο. Όλα, όλα. Αυτό λέμε το σύνορα, αυτό σου είπα και εγώ. Ο πλούσιος δεν παίρναγε βάσανα στον κόσμο. Ε? Ο πλούσιος δεν παίρναγε βάσανα στον κόσμο. Γιατί διάβαζα ένα βιβλίο του Δεσπότη μας. Μέσα από τον πόνο λέει γνωρίζεις τον Θεό. Βεβαίως, μέσα από τον πόνο. Δεν παίρναγε βάσανα στον κόσμο, ο πλούσιος παίρναγε καλά. Έτσι δεν είναι. Ενώ ο πλούσιος που παίρναγε βάσανα εκεί ήταν αναπάθηκα. Ναι, ναι. Έτσι, κάπως έτσι. Άλλωστε δείχνει καθαρά εκεί και το δίκαιο του Θεού. Εσύ καλό πέρασε, σου λέει. Γι' αυτό καλά είσαι εκεί πέρα που είσαι. Ενώ εκείνο στη ζωή του λέει υπέφερε. Τώρα δικαίω πληρώνεται. Είπε τον πόνο σου προηγουμένω. Ε. Κάτι δεν είπε τον πόνο σου. Χωρί πόνο δεν πα στον παράδεισο. Πρέπει να περάσει κάποια βασανάκια. Έτσι. Όποιο περνάει πιο πολλά έχει περισσότερα γαλόνια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πώ θα κάνω και το πράγμα. Έτσι. Να δώσουμε τέλος τη. Για να είμαστε την άλλη φορά πάλι εδώ. 6 ώρα. Στο όνομα του και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο αιτής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, και εγγύτω το όνομά σου, ως εν ουρανών και την πηγής. Τον άρτο ημών των αγιούς σου, δώσει την ημή σύνδρομα. Κάψτε τη ζωή τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στο διέκτησιμο, και μη εισελέγγεις ημάς και θεσμό, αγαλέσει ημάς τα πρώτα του Ιού. Διευκόμουν τον Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχου και σώσε ημάς. Αμήν. Καλή αρχή για φέτος. Κοιτάξτε κύριε Κώστα.